Αγαπούλες μου, μόλις ήρθα αυτό εδώ από το Caudalien, Paris. Είναι αυτά από τη Γαλλία προϊόν και είναι πραγματικά μια από τις καλές, πάρα πολύ καλές μάρκες, αγάπης μου. Γιατί δεν έχουν αυτά τα πράγματα μέσα που δεν κάνει να έχουν οι κρέμες. Κοιτάξτε τι ώρα που το έχουν φτιάξει. Τέλειο, και είναι έτσι με τα σταφυλάκια φτιαχμένα αυτές οι κρέμες πολύ. Θα δω αν μπορώ να το ανοίξω με ένα χέρι, πλάκα. Λέω τώρα, άμα τα ανοίξουμε, θα τα ανοίξουμε μαζί. Λοιπόν, πήρα Reservoir το Lift κρέμ για νύχτα. Είναι φανταστικά. Έχει χιαλουρόνι μέσα. Reservoir το είναι αυτό από το σταφύλι, παιδιά. Είναι πάρα πολύ καλό για το δέρμα. Και αυτή είναι της ημέρας. Αυτό ίδιο είναι και αυτό, αλλά είναι της ημέρας. Φανταστικά κρέμα. Και αυτό είναι για τους μαύρους κύκλους κάτω από τα μάτια. Να το δοκιμάσω, να είναι καλό. Και αυτά είναι απλώς για να δοκιμάσουμε τι ακόμα έχει. Ναι, πάρα πολύ ωραίο φτιαγμένο. Ωραίο το έχουμε. Caudalien. Να το ψάξετε κι εσείς, να το βρείτε. Πραγματικά είναι πάρα πολύ καλά προϊόν. Πάρα πολύ καλά. Για να δω τώρα με το ανοίξω πώς φαίνεται μέσα. Να δούμε τώρα πότε ρίξουμε ένα χέρι. Να ρίξουμε ένα χέρι έτσι. Έτσι. Το είπαμε και το άλλο. Στα φύλλα, πάρα πολύ καλό. Ωραίες βερατρόλ. Αυτά παιδιά, το δοκιμάσω. Δεν ξέρω για τώρα, εγώ δεν έχω δοκιμάσει, έτσι να πω τη δικιά μου τη γνώμη. Έχω ακούσει ότι είναι πραγματικά πάρα πολύ καλές. Α, δούμε άμα είναι πραγματικά τόσο καλές. Έχει και κολαγγένη μέσα, vegan. Αυτά, να δούμε και πώς φαίνεται μέσα, εφόσον με μυρίζει. Κοιτάξτε πώς είναι ωραίο. Καλά, μου αρέσουν έτσι τα που κοιτάνε τα προϊόν. Για να δούμε, το ανοίξω. Να το. Πάρα πολύ ωραία και μυρίζει πάρα πολύ απαλά. Όταν μια κρέμα μυρίζει απαλά, φυσικά, σαν φυσική έτσι κάπως, δηλαδή πρέπει να πει ότι είναι καλή κρέμα και φαίνεται, μου αρέσει πάρα πολύ. Αυτή είναι τώρα, πάμε του βραδιού. Έχει και κρόιτερ μέσα. Για να δούμε αυτή από. Πω παιδιά, τρελάθηκα. Έχει μια πάρα πολύ ωραία consistency, λέγεται στα ελβετικά. Πάρα πολύ ωραία. Πρέπει να είναι φανταστική αυτή η κρέμα. Όπως θα την αγαπήσω κιόλας από τώρα. Είμαι σίγουρη ότι είναι πάρα πολύ καλή. Το γράφει εδώ jour και nuit. Δεν έχει πλάκα. Και να δούμε και τις όσα είναι αυτή εδώ τώρα για τα μάτια. Α, ναι, να σας δείξω πώς φαίνεται κιόλας. Έχει κάπως. Κοιτάξτε πώς είναι. Από εδώ απάνω βγαίνει η κρέμα και μετά την απλώνει με αυτό εδώ μπροστά. Αντί με το χέρι, την απλώνει με αυτό. Πρέπει να είναι φανταστικό. Θα το δοκιμάσω. Και να δούμε πώς θα είναι. Και αυτό έχει μέσα πάρα πολύ καλά αισθητικά. Δεν έχει πράγματα μέσα που να βλάπτει το δέρμα και κάνει πάρα πολύ καλό. Να σας πω κιόλας πόσο κόστησα. Δεν ήταν ακριβά για κρέμες καλές. Δεν είναι καθόλου ακριβές. Λίγο έπτωση. Νομίζω πόσο είναι 15% έπτωση, επειδή αγόρασα τώρα πρώτη φορά αυτή τη μάρκα. Και μου κοστίσανε 40 ευρώ η μία. Δηλαδή κανονικά κοστίζει κοντά σε 50 ευρώ η μία. Είναι στα ευρώ. Αυτά που βλέπετε εδώ πάνω, αυτές οι δύο κρεμούλες. Μόλις και για τα μάτια μου κοστίζουν 109,90 ευρώ με 15% έπτωση που είχαν. Τέλεια, πάνε να δείτε και εσείς αγάπης μου. Βάτε μέσα Caudalien και κατευθείαν από εκεί να το παραγγείλετε. Θα δοκιμάσω. Καλημέρα αγάπης μου, ήρθα μόλις με το ποδήλατο και ξύλιασα. Καλά, ήρθα με αυτό εδώ και λέω εντάξει, οκ, σήμερα είναι Τετάρτη, οκ. Χτες ήταν ακόμα η ωραία ζεστούλα και τώρα βλέπω 10 βαθμούς. Ξύλιασα με αυτό. Αχ, λοιπόν αγάπης μου, ήρθα εδώ να φάω πρωινό στο μαγαζί μου για να αρχίσω. Είναι τώρα 8 η ώρα και 20. 9 και 4 τώρα θα μου έρθει η πρώτη πελάτησα και θα είμαι μέχρι 2.30 στο μαγαζί χωρίς διάλειμμα. Και δηλαδή επειδή δεν έχω και διάλειμμα και θα πεινάω σίγουρα το μεσημέρι, αλλά δεν περάζει, έτσι έγινε. Πήρα γι' αυτό εδώ το τσάμπο. Τσάμπα λέει. Τσάμπο το είπα. Τσάμπα με μανταρίνι και ανανά. Παιδιά, αυτό εδώ είναι τώρα, δεν το πιστέψετε. Ούτε εγώ το πίστεψα που το χώρασα και ήδη στιγμή στο μικρός restaurant, στο εστιατόριο. 25, πόσο είναι, 25 τσέ, δηλαδή τίποτα. Τίποτα απολύτως. Ένα μικρούλικο. Ξέρεις πόσο μου κόστησε αυτό εδώ. 4 φράγκα. 4 φράγκα. Αυτό εδώ.
Αυτή σε χλαμάρα εδώ. 4. Τι είναι αυτά? Και όταν πήρα τώρα αυτό εδώ για να βάλω τις βιταμίνες μου μέσα, αυτές τις μεγάλες που βλέπετε εδώ. Αυτές οι τρεις οι μεγάλες. Εδώ. Αυτές τις ανοίγω. Αυτές αγάπητες μου, εγώ τις ανοίγω. Γιατί μου είναι πάρα πολύ μεγάλες για να τις καταπιώ. Τις καταπίνω, αλλά εντάξει, οκ. Okay, και τις βάζω εδώ μέσα. Και το πίνω έτσι. Και οι άλλες, εντάξει, οι άλλες τις παίρνω κανονικά. Με το νερό. Αχ, και για να με κρατήσει τώρα με αυτό εδώ όλο μέχρι τις 2.30 ώρα από τις 9. Πήρα αυτά εδώ. Είναι μόνο την Τετάρτη που τρώω έτσι, αγάπες μου. Δεν τρώω έτσι αλλιώς πια. Δηλαδή, έχω αλλάξει η διατροφή μου και τρώω βρώμη το πρωί. Λοιπόν, αυτό το ψωμάκι είναι σέμελι, το λένε εδώ. Πήρα 2 βούτυρα. Πού είναι το άλλο? 2 βούτυρα μικρά, μικρούτσικα είναι, πάρα πολύ μικρά. Μπορώ να βάλω και μόνο ένα εδώ τώρα, το άλλο το βάζω στο ψυγείο. Λοιπόν, αυτά τα δύο είναι κρουασάν, λέγονται. Είναι μεγάλα, είναι τεράστια. Υπάρχουν και λίγο πιο μικρότερα. Εγώ πήρα 2 μεγάλα και αυτή εδώ την τοβερίκοκο, τη μαρμελάδα για το σέμελι. Το ψωμάκι λέγεται σέμελι. Λοιπόν, αυτό είναι τώρα το πρωινό μου, δηλαδή πρωινό και μεσημεριανό. Καταρχήν, εγώ δεν τρώω πια μεσημέρι και είναι τώρα σαν πρωινό και μεσημεριανό μαζί αυτή τη στιγμή, να ξέρετε. Μόνο 2 φορές την ημέρα. Τρώω δηλαδή πρωινό και έτσι απογευματινό, δηλαδή κατά τις 4.30. Ενώ τώρα, επειδή όμως θα αρχίσω 9 και 4 και θα τελειώσω 2.30 και έχω αρκετή δουλίτσα, να με πιάσει και να μην ξέρω εγώ τι έχω έτσι παράξενα. Γι' αυτό. Και το καφεδάκι μου. Αυτό είναι λάτε μακιάτο, αγάπης μου. Πολύ μικρό μου φαίνεται. Εγώ το δικό μου το λάτε μακιάτο είναι πιο μεγάλο να το φτιάχνω. Είναι μεγάλα. Κανονικά εγώ πίνω γάλας βρώμη, νομίζω έτσι λέγεται. Αλλά επειδή έχουμε εδώ τη Τετάρτη και η Τετάρτη είναι μια μέρα που τρώω εδώ το πρωινό μου, μ' αρέσει να το απολαύω, και παίρνω καπουτσίνο λάτε μακιάτο μεγάλο κανονικά. Αυτά. Λοιπόν, εγώ θα σας αφήσω να φάω το πρωινό μου, να ετοιμαστώ για να περιμένω και την πελάτησά μου. Σας δίνω πάρα πολλά φιλάκια, τα λέμε αργότερα. Φιλάκια! Κοιτάξτε πόσο είναι αυτό μέσα στο ποτηράκι που σας έδειξε προηγουμένως. Τόσο είναι, δεν είναι τίποτα, το σπουδαίο. Και τώρα άνοιξα εγώ αυτές τις κάψουλες που δεν μπορούσα να τις καταπιώ. Είναι λίγο μεγάλες και τις βάζω εδώ μέσα τώρα. Εδώ, έτσι. Και είναι τρεις. Θα βάλω τώρα τρεις μέσα. Και μετά. Τώρα λοιπόν θα ανοίξουμε ένα χέρι, αν αυτές εδώ θα ανοιχτούν τώρα. Και μία είναι χιλουρόνι και η μία είναι μαγνέσιο. Αυτά. Και αυτό εδώ τα μεγάλα είναι τα MSM. Θα έχω πει μια φορά σε ένα άλλο βίντεο. Αυτά. Και τώρα μπουν εδώ μέσα, μόνο αυτά τα δύο. Και τώρα τα πιο μαζί με αυτό εδώ. Είναι για μένα πιο εύκολο. Αυτά. Και περιμένω να μου έρθει πελάτη σας σε 1/4. Λοιπόν, έφαγα. Ήτανε πολύ, ναι. Θα με κρατήσει αυτό τώρα μέχρι τις 2.30 ώρα που έχουμε τώρα, 9 η ώρα. Και μετά, ώσπου εγώ να πάω σπίτι και να μαγειρέψω για να φάω το βραδινό μου, θα πάει κατά τις 4.30 ώρα. Εκεί σχεδόν θα φάω μετά το βραδινό μου. Γι' αυτό πρέπει να με κρατήσει τώρα. Τώρα θα πίνω μόνο νερό. Αυτό είναι το τελευταίο που πίνω με αυτό που έβαλα μέσα. Είναι ωραίο. Τέσσερα φράγκα, πάρα πολύ ωραίο. Εντάξει. Και μετά θα πάω. Σπίτι θα φτιάξω. Εδώ τώρα θα φτιάξω. Έχω κάτι σοκέ, έτσι, σαλάτα με ψαράκι, ξέρω εγώ τι εδώ τώρα. Μπορεί για κάτι άλλο. Και μετά κατά τις 5.30 θα πάω στο gym. Θα κάνω πάλι τέτοια. Πάω 3 φορές την εβδομάδα για τη στιγμή. Μου κάνει καλό και καταλαβαίνω ότι νιώθω καλύτερα. Θα το κάνετε κι εσείς, αγάπη μου. Είναι καλό. Είναι πάρα πολύ καλό. Πρέπει να κάνουμε κάτι για την υγεία μας. Και με το τρόφιμα και με την γυμναστική. Πρέπει, γιατί όσο πάμε και η ηλικία ανεβαίνει, τόσο πιο πολύ χρειαζόμαστε εμείς να κάνουμε κάτι για το κορμί μας. Ήρθε και το πακέτο που περίμενα. Πήγε 2.5 εβδομάδες σχεδόν να μου ήρθει. Το στείλανε 12 Σεπτεμβρίου από το μοναστήρι Βατό Παιδί. Νομίζω έτσι λέγεται. Έχετε διεύθυνση εδώ, αν θέλετε να παραγγείλετε κάτι και να υποστηρίξετε κιόλας. Παρήγγελα μέλι. Αγαπάω το μέλι, αγάπης μου, ξέρετε πολύ καλά. Και ήθελα να δοκιμάσω και από εκεί μέλι. Α, κοιτάξτε πόσο ωραία το βάλανε, είναι 2. Α, και τη ρίγανη, ναι, μπράβο, τη ρίγανη. Ρίγανη, αγάπης μου, εγώ τρελαίνομαι για τέτοια. Ρίγανη, γιατί ξέχασα να πάρω στην Θεσσαλονίκη ρίγανη αυτή τη φορά που είμαστε στην άδεια κάτω και συναχωρήθηκα πάρα πολύ γιατί χρησιμοποιώ πάρα πολύ ρίγανη.
Και τελικά παρήγγελα τώρα εδώ σε αυτό το μοναστήρι. Πάρα πολύ ωραία. Χαίρομαι πάρα πολύ, αγάπη μου. Ωραία. Εντάξει, οκ. Okay. Να αποστηρίζω ό,τι θέλω κιόλα. Μ' αρέσει. Λοιπόν, να το ανοίξω. Τώρα που δεν μπορώ να το ανοίξω, έτσι να ανοίξω να το δείξω κοντιχτιά. Το άνοιξα. Λοιπόν, παράγγελα αυτά τα δύο. Ένα σε αυτό το μέγεθος, 450 γραμμάρια. Φυσικό ελληνικό μέλι από μελίτωμα. Μελίτωμα, οκ. Okay. Ωραίο φαίνεται. Πω. Φαίνεται πάρα πολύ ωραίο το μέλι αυτό, αγάπης μου. Πάρα πολύ ωραίο. Αυτό εδώ είναι πιο μεγάλο, ένα 900 γραμμάρια λέει. Ναι, 900 γραμμάρια είναι. Μέλι Πεύκου, φωτογράφια πάνω από Πεύκου. Ωραία, τέλεια. Πω, τρελαίνομαι. Να το ανοίξω, να το βάλω πάνω στο ψωμάκι μου, θα τρελαθώ. Πάρα πολύ ωραίο μέλι, αγάπης μου. Μπορεί να είναι πάρα πολύ ωραίο το μελάκι αυτό. Ναι, πάρα πολύ. Πω. Αυτά. Τέλεια. Λοιπόν, αγάπης μου, ήθελα να σας πω λίγο τη γνώμη μου. Να αρχίσουμε με αυτό εδώ, τη κρεμούλα που σας είχα πει. Εύχομαι να το βλέπετε. Ναι, τέλεια. Φανταστικά, πραγματικά πάρα πολύ καλή. Δίνει πάρα πολύ κοχτικά έτσι στο δέρμα. Ζωντατώνει πάρα πολύ το δέρμα, αγάπης μου. Είναι πάρα πολύ καλή. Την έχω δοκιμάσει κιόλας, βλέπετε. Έχω κιόλας καταναλώσει. Είναι τώρα μια εβδομάδα που την χρησιμοποιώ και μου σκοβολάει. Είναι πάρα πολύ καλή. Και όταν το βάζεις απάνω στο δέρμα, να νιώθεις το δέρμα σου να αρχίζει να δουλεύει. Δηλαδή κάνει δράση. Αντί που βάζεις μια κρέμα πάνω και λες ότι έβαλες. Είναι πάρα πολύ καλή, μου αρέσει πάρα πολύ. Αυτή είναι της μέρας. Είμαι σίγουρη θα ξαναπάρω κι άλλες από αυτές γιατί κάνει το δέρμα πάρα πολύ καλό. Ναι, λοιπόν. Και τι μου αρέσει σε αυτές εδώ τις κρέμες, αυτό το κουτάκι εδώ μέσα. Εδώ μέσα, αυτό το κουτάκι εδώ γύρω-γύρω. Μπορείς να το βγάλεις, να το βγάλεις μόλις τελειώσει και να παραγγείλεις μόνο πάλι τη βάση. Δηλαδή αυτό έξω το γυάλινο μπορείς να το κρατήσεις και να παραγγείλεις απλώς μόνο αυτή τη βάση από μέσα. Και είναι και πιο φθηνή και πιο καλή για τη φύση μας. Αυτό, παιδιά, δεν το έχω ξαναδεί πουθενά αλλού. Μ' αρέσει πάρα πολύ οι σκέψεις τους και θα τη ξαναγοράσω σίγουρα πάλι. Λοιπόν, μετά το μέλι και τη ρίγανη. Έχω ανοίξει τώρα το μέλι από Πεύκο, το μεγάλο που σας έδειξα. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση, παιδιά. Εκεί που το ανοίξαμε μαζί, είχα μείνει λιγάκι έτσι με το στόμα ανοιχτό, γιατί δεν περίμενα τέτοια συσκευασία. Εντάξει, το γυάλινο και αυτό το είναι το τυπικό που το έχουν όλα έτσι με το μέλι τους. Με το μέλι ή με μαρμελάδες, ξέρω εγώ τι. Αλλά δεν περίμενα να έχει τόσα, να έχει αυτό το πράγμα, παιδί μου, γύρω-γύρω. Που γράφει τι, πόσα έχει μέσα και πόση ζάχαρη και πόσα εκείνη και πόσα το άλλο και έτσι τελείως πολύ μοντέρνο, πώς το λέμε. Γιατί εγώ περίμενα από το Άγιο Όρος να μου έρθει έτσι ένα μπουκαλάκι και κάτι γραμμένο εδώ πάνω με το χέρι ή να το έχουν περάσει από γραφομηχανή, ξέρω εγώ τι, έτσι τελείως παλιό ή γνήσιο, δηλαδή δεν περίμενα να δω ένα τέτοιο έτσι φτιαγμένο ολόκληρο εδώ γραμμένο με QR code και ξέρω εγώ μου πες παιδιά. Έμεινα λίγο σοκαρισμένη. Και τη ρίγανη το ίδιο. Εντάξει, okay, πολύ πλαστικό, γύρω-γύρω. Εγώ, παιδιά, πραγματικά περίμενα έτσι κάτι χάρτινο, κάτι λίγο φυσιολογικό που να κοιτάνε να μην καταναλώνουν τέτοια πράγματα. Δεν ξέρω γιατί το περίμενα εγώ έτσι. Γιατί τώρα δεν ξέρω και εγώ, πέστε μου. Αλλά εγώ νομίζω ότι αν έχετε από ένα τέτοιο χώρο να είναι λίγο πιο φυσιολογικά, πιο καλό για τη φύση, να μην είναι πάρα πολλά πλαστικά και πολλά γραμμένα και ότι δεν τα χρειάζομαι αυτά εδώ όλα, να σας πω την αλήθεια. Μία στα αγγλικά, μία στα ελληνικά και με QR code. Πολλά έτσι μηχανοφτιαγμένα. Δεν μ' αρέσουν αυτά. Από γεύση τρέλα. Εντάξει, από γεύση μπορώ να πω τίποτα. Έχω πάρει και μέλια εκεί στην Χαλκιδική που πηγαίνουμε για Κασάνδρα. Αυτό το μέρος εκεί που έχουν τους δρόμους. Έτσι οι άνθρωποι που πουλάνε τα προϊόν τους. Έχω πάρει και από εκεί ωραία μέλια. Τρέλομαι για καλά μέλια. Και πριν φέρνε και η μαμά μου, οι γονείς μου φέρνανε από τον θείο μου. Γιατί είχε και εκείνος το δικό του, ήταν πώς λέγεται, είχε τα δικά του μελίσια. Στο πω έτσι. Δυστυχώς δεν το κάνει πια άλλο λόγω σ' αρρώστια. Και εντάξει, οκ. Okay. Και εμείς έχουμε ωραία μέλια εδώ στην Ελβετία. Δεν είναι το ίδιο όμως η γεύση. Από το ελληνικό το μέλι, αγάπης μου, είναι τέλειο. Λοιπόν, μου άρεσε πάρα πολύ.
το δοκίμασε και βλέπετε κιόλας πόσο έφαγα. Εγώ τώρα μ' αρέσει να το βάζω σε αυτό εδώ πάνω το Green Crips. Είναι από Rock and Folkhorn Quebec. Θα το γράψω από κάτω. Είναι τελείως 100% Folkhorn Palast Stoffrei. Και φαίνονται έτσι αυτά. Εγώ τα τρώω πάρα πολύ για πρωινό. Που δεν τώρα εγώ πέφαγα τη Τετάρτη το πρωινό. Αυτό το βαρύ με κουρασάν και ψωμάκι και είναι και τα. Ενώ τρώω έτσι στο σπίτι. Μ' αρέσει να βάζω εδώ πάνω έτσι μόνο φετούλα τυράκι με τίποτα. Ή να βάζω τώρα το Φιλαδέλφια. Κάτι να παίρνουμε και λίγο πιο light, αλλά δεν τα πάτω πολύ τα light εγώ αυτά. Δεν είναι και τόσο υγιεινά τα light. Βάζω έτσι λιγάκι από αυτό το Φιλαδέλφια εδώ πάνω. Όλα αυτή τη γωνίτσα. Έτσι εδώ πάνω. Απαλά, απαλά, απαλά. Να μην το σπάσουμε κιόλας από την πρώτη. Έχει μια πάρα πολύ ωραία γεύση. Δεν ξέρω αν μπορεί να το αγοράσετε κάτω έτσι σχεδόν τα ίδια. Νομίζω ότι πρέπει να τα πουλάνε κάτω. Έτσι. Φιλαδέλφια. Και μετά βάζω το μέλι. Έτσι λιγάκι απάνω. Έτσι, μόνο το αφήνω και τρέχει. Φυσικά τώρα αυτό θα το γλύψω γιατί δεν τα αφήνουμε. Τρελαίνομαι. Λοιπόν, πραγματικά είναι φανταστικό το μέλι, αγάπης μου. Ωραία. Τέλειο. Τρώω από αυτά εδώ 3-4 το πρωί και μετά έχω και ένα μπολάκι με βρώμη μέσα. Θα σας το φτιάξω μια φορά να το δείτε. Δεν μου αρέσει να τρώω. Όχι, γίνεται. Δεν μιλάμε με το στόμα γεμάτο. Κατέρω, το ξέρω. Περιμένετε. Δεν μου αρέσουν να τρώω φρούτα πρωινό. Εντάξει, άμα τρώω τώρα μαρμελάδα, κάτι άλλο. Αν όμως τρώω φρούτα κομμένα, πολύ ωραία. Να φάω δηλαδή, να πάω μέσα blueberry και τέτοια το πρωί, δεν μπορώ, μπανάνες και τέτοια, δεν γίνεται. Αυτό θα το φάω το απόγευμα, άμα θέλω. Να φάω κάτι τέτοιο με γιαούρτι, όχι μόνο με γάλα, φυτικό, βρώμη. Και το μπλε θα βάλω μόνο αυτή τη βρώμη μέσα και θα βάλω λιγάκι μέλι για να γλυκίνει μαζί με το φυτικό το γάλα. Πάλι βρώμης, μαζί με αυτά εδώ 3-4-5 ξέρω εγώ όσο θέλω. Μαζί με αυτό εδώ την πολύ νόστιμη Φιλαδέλφια, να μην βάζουμε και πολλά βούτυρα και μαργαρίνες Τετάρτη και ίσως Σάββατο και Κυριακή. Μπορεί Σάββατο, αλλά Κυριακή σίγουρα θα φάω μαργαρίνα που δεν όμως και γίνω, αλλά πως μου πέτε να τρώμε βούτυρο. Και αλλιώς σ' άλλες μέρες έτσι. Έτσι ή τίποτα, μόνο σκέτο με τυράκι από πάνω φετούλα, αυτά. Και αυτό εδώ ήταν πραγματικά που έφτιαξα, που έβαλα ρίγανη απάνω στο ψάρι που έφτιαξα χτες, στο τηγάνι, το τηγάνισα, φιλέτο, ψάρι και μετά με ριζάκι μαζί. Έγινε, παιδιά, πραγματικά τέλειο. Άλλη η ρίγανη η ελληνικιά μας και άλλη η ρίγανη από εδώ η ελβετικιά. Δεν συγκρίνεται, γι' αυτό εγώ θέλω πάντα να αγοράζω από Ελλάδα. Δεν μπορώ να πω, ήταν φανταστικά πολύ λίγια, γιατί εγώ αυτή θα, για 25 γραμμάρια θα καταναλώθει πολύ γρήγορα, ας πω την αλήθεια. Αλλά μου έκανε εντύπωση, επειδή τώρα δεν ξέρω τι τα θέλω με αυτά όλα εδώ, τα πλαστικά πάνω γραμμένα με QR code, με εκείνα, με τα άλλα, στα ελληνικά, στα αγγλικά, εκείνο, κάνε έτσι, κάνε αλλιώς. Δεν ξέρω, εγώ αυτό να τα βρεις σε ένα σούπερ μάρκετ έτσι, αλλά άμα θέλει να το αγοράσει έτσι από μοναστήρια, από αγιώρος που λένε τώρα εδώ, περίμενα πραγματικά κάτι το τελείως αλλιώς. Ωραία! Νομίζω θα ξαναπαραγγείλω σίγουρα, ακόμα μια φορά. Αλλιώς θα παραγγείλω από το άλλο το μοναστήρι που παραγγέλνω και που είχα παραγγείλει και άλλη φορά. Την Άγια Γραφή έχω παραγγείλει από εκεί και κάτι άλλα πραγματάκια. Αυτό πώς το βρήκα, αυτό το βρήκα επειδή είχα αγοράσει. Ναι, πώς ήρθα τώρα σε αυτό εδώ καταρχήν, εγώ δεν το ψάξα. Εγώ είχα πάρει. Να σας πω ότι πήρα ένα λεπτό. Είχα πάρει αυτό εδώ στην Θεσσαλονίκη κάτω που είχα κάνει και ένα βίντεο και μ' άρεσε τόσο πολύ, παιδιά, πραγματικά είναι μοσκοβολά, δεν ξέρω, είναι φανταστικό, θα κάνω και σήμερα πάλι. Και έχει εδώ πίσω πάλι αυτό το QR code εδώ, ωραία.
Και με αυτό μπήκα μετά σε αυτή τη site μέσα. Στο online που μπήκα εγώ με το κινητό, δεν τα βρήκα αυτά εδώ, αλλά βρήκα μετά το mail, βρήκα και άλλα πραγματάκια. Στο τέλος που πήγα στο υπολογιστή, απάνω πραγματικά το είχαν και αυτό μέσα. Εγώ γι' αυτό πήγα να δω άμα μπορώ να τα ξαναπαραγγείλω, γιατί δεν πηγαίνω και συχνά Θεσσαλονίκη. Και έτσι για μένα θα ήταν ότι πρέπει να το παραγγείλω. Γι' αυτό θα ξαναπαραγγείλω σίγουρα πάλι από αυτούς εδώ, από το Αγιώρος, αυτό εδώ. Πάρα πολύ ωραίο και μέλι και τέτοια, σίγουρα. Αυτά. Θα κλείσω τώρα το βίντεο. Σας δίνω πάρα πολλά φιλάκια. Να μου είστε πάντα καλά και σας αγαπάω όλους σας. Μια πάρα πολύ ωραία μέρα, ένα καλό βράδυ, όποτε βλέπω αυτό το βίντεο. Και θα τα πούμε με σύντομα, αγάπης μου, γιατί πρέπει να φτιάξω και τα νύχια μου. Και εγώ νομίζω ότι θα σας δείξω κιόλας step by step πώς φτιάχνω τα νύχια. Άλλωστε έχω με την πελάτησα ένα ραντεβού που μου είπε ναι το ok, που μπορώ κιόλας να σας δείξω το lash lifting και το henna browns. Ok, αυτά τα βίντεο, άμα βγουν καλά και είναι επιτυχημένα, θα τα βάλω να τα δείτε. Λοιπόν, φιλάκια σας δίνω, γεια σας!